Είμαστε στο σπίτι του Δημήτρη Κοκόνη από το Λέπριο, Στροβιτσάνος, ντε, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός οργανοποιός. Θα δούμε τα όργανα του, ένα-ένα, όλα τα όργανα, τα έγχορδα, έτσι Δημήτρη, ναι, τα έγχορδα. Και θα δούμε τα όργανα του, μια εικόνα. Και μετά θα μας μιλήσει ένα-ένα, για κάθε όργανο χωριστά θα μας πει μερικές κουβέντες και θα δούμε μετά και το εργαστήριο του. Ναι. Έτσι Δημήτρη. Δηλαδή άρχισες από ποια ηλικία Δημήτρη? Ξεκίνησα στα 16 παίζοντας διάφορα μουσικά όργανα μέχρι τα 30 και από τα 30 μέχρι τα 40 έκανα συνολικά την έρευνα που χρειαζόταν για να μπορέσω να ξεκινήσω να κατασκευάζω όργανα. Δηλαδή από τα 16 άρχισε, έφτασε στα 40 να κατασκευάζεις όργανα. Κατασκευάσω, ναι, όργανα όμως με συγκεκριμένο άκουσμα, ναι, ήχο, χρώμα, ναι, με τις παραδοσιακές τεχνικές. Μπράβο. Όργανα που είναι φτιαγμένα για να περάσουν και στην επόμενη και στη μεθεπόμενη γενιά. Μου είπες πριν ότι είναι λίγοι οι οργανοποιοί. Στη χώρα μας δεν υπάρχει εργοστάσιο που να κατασκευάζει μουσικά όργανα. Τεχνίτες έχουμε ως επιτοπλίστων για μπουζούκια. Αλλά από εκεί και πέρα οι περισσότεροι τεχνίτες βρίσκονται στην Κρήτη. Ναι. Να πάρουμε... στην περιοχή μας όχι, δεν υπάρχουν πολυτεχνίτες, δεν υπάρχει κανένας θα έλεγα. Να τα όργανα όλα. Αυτά είναι κάποια από τα όργανα που έχουν μείνει εδώ. Υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία έχουν πάει σε χέρια μουσικών και παίζουν. Α, έχεις πουλήσει δηλαδή αρκετά έργα, ε. Ναι, έχεις μπει στο... Μην το κάνουμε θέμα. Ναι, αλλά εντάξει. Ναι, ναι, δεν το μας κάνουμε. Μας πάρει από τα μούτρα και η εφορία. Ναι, 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 ναι. Α, μπράβο. Ωραία. Τα χαρίζεις. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Αν σκεφτείς ότι η δουλειά που έχουν για να φτιαχτούν αυτά τα πράγματα, δηλαδή ένα όργανο έχει από 4 μέχρι και 10 μήνες δουλειάς. Δεν δικαιολογεί τα μεροκάματά του μετά η τιμή που βγαίνει στην αγορά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας πεις τώρα μετά για κάθε όργανο δύο κουβέντες, έτσι Δημήτρη? Ναι. Και μετά θα πάμε στο εργαστήριο. Ωραία, μπράβο.